Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό βίντεο στο οποίο θα προσπαθήσω να απαντήσω το ερώτημα μιας φίλης για το πώς διαχειρίζομαι το συγγραφικό μου έργο. Αχ, μωρέ Θέκλα, καιρό θέλω να το προτείνω και διστάζω. Μήπως θα μπορούσες να κάνεις έστω και ένα short video? Αγάπη μου, δεν μπορώ να κάνω short video ενός λεπτού. Το short το πολύ πάει ένα λεπτό για το πώς διαχειρίζομαι το συγγραφικό μου έργο. Ενώ την πίεση, την έμπνευση που συχνά εκλείπει, την αίσθηση ματαιότητας που έχουν καμιά φορά οι συγγραφείς ερευνητές, το πώς ξαναξεκινάς από εκεί που σταμάτησες, τη διαδικασία review editing. Review είναι αναθεώρηση και editing είναι οι αλλαγές που γίνονται. Το άγχος των προθεσμιών, το πώς καταφέρνεις να διατηρείς και να αναζυπηρώνεις το πάθος σου να σπείρεις τη γνώση. Εγώ δουλεύω στη φαρμακευτική έρευνα και τα reports, papers είναι μέρος της καθημερινότητάς μου, αλλά η διάθεση δεν είναι πάντα ίδια και επηρεάζει και την ποιότητα, φοβάμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για το ερώτημά της, είναι εξαιρετικό το ερώτημά της. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι σίγουρα η δική μου η δουλειά είναι πιο εύκολη από τη δική της. Σίγουρα. Γιατί η δική της η δουλειά σίγουρα έχει πιο πιεστικές προθεσμίες από τη δικιά μου δουλειά. Από τη στιγμή που δουλεύεις στη φαρμακευτική βιομηχανία και έχει συγκεκριμένες προθεσμίες σε σχέση με το πότε πρέπει να παραδώσει ένα report. Τώρα, με τη λέξη report φαντάζομαι ότι εννοεί, και αν είναι μπορεί να έρθει και στα σχόλια του βίντεο να μας εξηγήσει τι εννοεί. Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι καθημερινά έχει πολύ γραφειοκρατία σε σχέση με τα δεδομένα που βρίσκει μέσα από την έρευνα, τα οποία πρέπει να τα καταγράφει και ούτω καθεξής. Έχω μία πολύ καλή φίλη, συνάδελφο, κλινική ψυχολόγο, η οποία είναι στο Λονδίνο, που μου έλεγε ότι επειδή εργάζεται μέσω του NHS, του National Health System στην Αγγλία, ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς της είναι ότι πρέπει να συμπληρώνει καθημερινά πολλές σελίδες γραφειοκρατίας για τους θεραπευόμενους της. Δηλαδή, ότι, και μπορώ να την καταλάβω, φανταστώ, ότι αυτό που την κουράζει περισσότερο είναι ότι πρέπει κάθε φορά που θα τελειώσει μια συνεδρία να καθίσει και να γράψει λεπτομερείς σημειώσεις. Η γραφειοκρατία είναι κάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ και την έμπνευση και την εσωτερική κινητοποίηση, γιατί κακά τα ψέματα, είναι εντελώς διαφορετικό να γράφεις κάτι που σου αρέσει, κάτι που έχεις έμπνευση γι' αυτό, και εντελώς διαφορετικό να πρέπει οπωσδήποτε καθημερινά σε συγκεκριμένες προθεσμίες να γράφεις συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορεί να μην σε εμπνέουν ιδιαιτέρως εκείνη την περίοδο. Εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν ακολούθησα ακαδημαϊκή καριέρα και δεν πήγα στον τομέα πειραματικής ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο ήταν αυτός, γιατί προσωπικά εγώ δεν το αντέχω αυτό το πράγμα, δεν αντέχω την γραφειοκρατία, δεν μπορώ. Άμα χρειαστεί να συμπληρώσω κάτι θα το συμπληρώσω, ένα ερωτηματολόγιο ή μια έκθεση κάτι, αλλά προτιμώ να είμαι πιο ελεύθερη όσον αφορά στην επιλογή του πώς θα χρησιμοποιήσω την ενέργεια μου και προς τα που θα την κατευθύνω. Και επειδή έχω εργαστεί και ένα ικανό χρονικό διάστημα, 3 χρόνια στην ειδική εκπαίδευση, στο Υπουργείο Παιδείας Κύπρου, που και εκεί υπήρχε γραφειοκρατία, ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι η γραφειοκρατία για μένα. Έχει ανθρώπους οι οποίοι ίσως έχουν και ένα ελαφρά ψυχαναγκαστικό στυλ προσωπικότητας που γουστάρουν την γραφειοκρατία, τους αρέσει. Δεν είναι πολύ, νομίζω. Δεν είναι πολύ. Λοιπόν, θα σας πω για το δικό μου συγγραφικό έργο και ίσως από αυτά που θα σας πω να πάρετε κάποιες χρήσιμες συμβουλές ή προτροπές. Καταρχάς, είχα τεράστια δυσκολία να αρχίσω να γράφω. Τεράστια. Δηλαδή, το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο το έγραψα το 2004, είχα ξεκινήσει να το γράφω τέλη του 4, ολοκληρώθηκε η συγγραφή την άνοιξη του 5 και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2005. Είχε πολλά χρόνια που ήθελα να ξεκινήσω να το γράφω, αλλά δεν μπορούσα. Ήταν αδύνατο για μένα να καθίσω στον υπολογιστή και να γράψω. Και τότε είχα τον πρώτο μου υπολογιστή ever, ο οποίος ήταν ένας υπολογιστής Toshiba Satellite.
Ήταν ένα λάπτοπ βαρύτατο. Είδα από την πρώτη γενιά λάπτοπ, αυτά που είχαν έτσι και χοντρό πάτο. Το αγοράσαμε το 99, το 98, το 99 και τον υπολογιστή. Και θυμάμαι ότι δεν ήταν ούτε και καλή η ποιότητα της οθόνης. Και θυμάμαι κιόλας ότι δεν ήταν καλό, δεν έβλεπα καλά στην οθόνη, ήταν έτσι πολύ αχνά τα γράμματα. Και κάπου τον έχω φυλάξει εκείνο τον υπολογιστή, ούτε ξέρω που είναι, σαν μνημιακό είδος. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να καθίσω να γράψω. Βρίσκω κατά καιρούς μέσα σε παλιά μου ημερολόγια προσπάθειες που προσπαθούσα να αρχίσω να γράφω και τα παρατούσα, προσπαθούσα να αρχίσω να γράφω και τα παρατούσα. Νομίζω ότι το πιο βασικό που χρειαζόμουν για να μπορέσω να γράψω ήταν εσωτερική ηρεμία και εσωτερική καθαρότητα, κάτι το οποίο δεν βρίσκει εύκολα ένας άνθρωπος πριν από τα 30. Ήμουν 29 στα 30 όταν έγραψα εκείνο το βιβλίο και ήταν μια περίοδος στην οποία είχα παραιτηθεί από το δημόσιο. Είχα ένα χρονικό διάστημα μπροστά μου, 6 μήνες, το οποίο έπαιρνα ενεργειακό επίδομα και έδωσα στον εαυτό μου αυτό το χρονικό διάστημα των 6 μηνών προκειμένου να αλλάξω πορεία και να αρχίσω να εργάζομαι πάλι ιδιωτικά. Όλα αυτά τα 3 χρόνια που ήμουν στην ειδική εκπαίδευση τα Σαββατοκύριακα έβλεπα κόσμο, αλλά έβλεπα κόσμο στην επαρχία της Πάφου, ενώ ζούσα στην επαρχία της Λευκοσίας. Και ήταν έτσι μια πολύ δύσκολη περίοδος εκείνη. Προφανώς είχα κατάθλιψη. Προφανώς ο ψυχολόγος που πήγαινα τότε μου έλεγε ότι δεν χρειάζομαι αντικαταθλιπτικά. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, πέρασα μια περίοδο χειμερίας νάρκης όταν παραιτήθηκα από το δημόσιο. Είχε και θέματα υγεία μου, γιατί όταν πιεζόμαστε πολύ συναισθηματικά και ψυχικά και η υγεία μας επηρεάζεται. Είχε θέματα και η υγεία μου. Μέχρι να τακτοποιηθούν τα θέματα της υγείας μου, να συνέλθουν, να αρχίσω να πηγαίνω γυμναστήριο, το γυμναστήριο με βοηθούσε πάρα πολύ γιατί μου έδινε ενεργητικότητα, ώσπου στο τέλος βρήκα την έμπνευση, έτσι καθόμουν με τις ώρες μπροστά στον υπολογιστή και κάποια στιγμή άρχισα να γράφω και όταν άρχισα να γράφω δεν μπορούσα να σταματήσω. Και θυμάμαι μια περίοδο, ήταν καθαρά Δευτέρα του 5, είχαμε πάει στην Πάφο και έγραφα στον υπολογιστή, έναν υπολογιστή σταθερό που είχε ο πατέρας μου στην Πάφο, στο δωμάτιο του παιδικού μου, του εφηβικού μου. Και καθόμουν και έγραφα στον υπολογιστή, έγραψα ολόκληρο κεφάλαιο και δεν ξέχασα να κάνω save. Τώρα κάνω save από μόνοι τους οι υπολογιστές στα κείμενα. Τότε το 2005 δεν σου φύλαγε το κείμενο ο υπολογιστής από μόνος του. Αποκοιμήθηκα στην ουσία ενώ έγραφα. Και ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί και βρήκα τον Λαζαράκι, ο οποίος τότε ήταν 8 χρονών, να παίζει με τον υπολογιστή και φυσικά να έχει σβήσει το κεφάλαιο. Και θυμάμαι, είχα τσαντιστεί πάρα πολύ και έλεγα: πω, τι να είχα γράψει άραγε σε εκείνο το κεφάλαιο. Γιατί όταν γράφω, είμαι σε μια συνθήκη στην οποία νιώθω τρομερή έμπνευση. Το νιώθω αυτό το πράγμα. Νιώθω έμπνευση, νιώθω έτσι ότι λέει το μυαλό μου μια ιστορία την οποία πρέπει να τη βγάλω προς τα έξω. Εννοείται ότι υπάρχει και πολύ διάβασμα το οποίο γίνεται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το γράψιμο. Αλλά όταν τελειώσει το κείμενο και το ξαναδιαβάζω μετά, είναι σαν να το έχει γράψει κάποιος άλλος. Δεν είναι σαν να το έχω γράψει εγώ. Χωρίς να σημαίνει πως το έγραψε κάποιος άλλος ή το έγραψε το AI. Το AI. Παιδί μου! Τι είναι αυτή η κατάσταση! Είσαι πάρα πολύ condependent μαζί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, συνέχεια να σε χαϊδεύω, συνέχεια. Είσαι σοβαρός τώρα που ενηλικιώθηκες, κάνεις τέτοια πράγματα. Λακί. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να βρεις την έμπνευση όταν γράφεις για κάτι που δεν είσαι υποχρεωμένος και δεν έχεις και προθεσμία. Εγώ δεν έχω προθεσμία, με την έννοια του ότι τα πρώτα δύο βιβλία τα έγραψα μόνη μου και τα έδωσα σε δύο διαφορετικούς κυπριακούς εκδοτικούς οίκους αντίστοιχα που και οι δύο έχουν κλείσει τώρα. Είχα τρομερή ανασφάλεια και χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν τολμούσα τότε να στείλω τη δουλειά μου σε ελληνικό εκδοτικό οίκο. Έτσι τυχαία ρώτησα κάποιους που είχαν πάρει τα βιβλία τους και τα πήγα. Και τότε αυτό που κάναμε ήταν συνέκδοση, δεν ήταν έκδοση. Δεν το εξέδιδε ο εκδοτικός οίκος το βιβλίο, σου λέγει ότι πληρώνουμε από μισά χρήματα ο εκδοτικός και εσύ για την έκδοση του βιβλίου και στο τέλος της ημέρας αντιλαμβανόσουν κιόλας ότι εσύ είχες πληρώσει όλα τα χρήματα για την έκδοση του βιβλίου, τέλος πάντων. Άρα δεν είχα προθεσμίες τότε, έβαζα εγώ ίδια προθεσμία στον εαυτό μου και το κάνω αυτό το πράγμα.
Το κάνω σταθερά, ότι επειδή φοβάμαι ότι μπορεί να επιδείξω αναβλητικότητα και να αναβάλω το να κάνω κάτι και να καθυστερήσω, βάζω ίδια στον εαυτό μου προθεσμίες προκειμένου να βγάλω τη δουλειά. Είτε αυτή η δουλειά πρόκειται για τα βίντεο που κάνω στο κανάλι, είτε αυτή η δουλειά πρόκειται για δουλειές που πρέπει να κάνω στο σπίτι ή για οποιασδήποτε άλλες υποχρεώσεις. Είμαι αυστηρός εργοδότης του εαυτού. Και πάντοτε έχω προγραμματισμό, πάντοτε έχω στο κινητό μου ένα... Τι να πει κανείς, για το σκύλο λέω. Έχω στο κινητό μου ένα σαν ημερολόγιο που γράφω καθημερινά τους στόχους, τι έχω να επιτύχω. Γράφω λίστες, τις οποίες όταν τις κάνω τις σβήνω και νιώθω μια μεγάλη ικανοποίηση που έσβησε η λίστα, νιώθω μια μεγάλη ικανοποίηση που τελείωσε η υποχρέωση και ούτω καθεξής. Για μένα το δύσκολο κομμάτι είναι το να γράψω το αρχικό κείμενο, γιατί ρωτάει φίλοι για το review και το editing. Εκείνο είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα, να γράψω το αρχικό κείμενο. Άμα το γράψω και μετά το αρχικό κείμενο, δεν μου είναι τόσο δύσκολο να ξαναδώ το κείμενο και να κάνω διορθώσεις. Αυτό το οποίο συνέβη και στα 4 βιβλία τα τελευταία που έχω γράψει που ήταν σε συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο, ήταν ότι είχα μια πολύ καλή επιμελήτρια, η εκδότρια έπαιρνε το κείμενο, το διάβαζε, μπορεί να μου έλεγε η εκδότρια κάποιες απόψεις σε σχέση με το κείμενο και να κάνω κάποιες αλλαγές πρωτού πάει στην επιμέλεια. Και μετά η επιμελήτρια μου έστελνε το κείμενο με συγκεκριμένες σημάνσεις και οι αλλαγές που εισηγούνταν ήταν αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη σύνταξη και τη γραμματική του κειμένου. Δηλαδή μου άλλαζε κάποιες λέξεις, άλλαζε κάποιες πτώσεις. Εξαιρετική, εξαιρετική. Και εκεί έπρεπε να ξαναδιαβάσω όλο το κείμενο. Έχει κάποια χρώματα η επιμελήτρια που χρησιμοποιεί, κωδικοποιημένα, δηλαδή ότι σου βάζει με μπλε χρώμα σημαίνει κάτι, ότι σου βάζει με κόκκινο σημαίνει κάτι, ότι σου βάζει με κίτρινο σημαίνει κάτι, δεν τα θυμάμαι, γιατί έχει 3 χρόνια από την επιμέλεια του έρωτος αυτού του αδιάγνωστου. Και εκείνο ήταν εύκολη δουλειά να γίνει, γιατί ήταν το κείμενο εκεί έτοιμο, το διάβαζες, σου τα έχει εκεί επισημασμένα, χρωματισμένα. Και ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, έπεσα σε πάρα πολύ καλή επιμελήτρια που συμφωνούσαμε. Τώρα έχω βάλει ίδια στον εαυτό μου προθεσμία. Έχω κάνει τη συμφωνία με τον νέο εκδοτικό οίκο. Τους είπα ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα τους παραδώσω το βιβλίο. Το βιβλίο τώρα έχω αρχίσει να το γράφω από τις 5 του Φεβράρη. Σταμάτησα 28 Φεβρουαρίου με εκείνη την ιστορία που έγινε με τα Τέμπη. Γιατί αλήθεια να λέγεται, αναστατώθηκα πάρα πολύ. Είναι πολύ έτσι, θυμάστε πως ήμασταν όλοι τότε. Ξαναξεκίνησα μερικές εβδομάδες μετά και το αποτέλεσμα ήταν να πάω στην Αθήνα μέσα Μαΐου και να γίνει η διάγνωση τότε που έγινε για το νόσο Crohn και την υπνική άπνοια κλπ. Και επιστρέφοντας στην Κύπρο από την Αθήνα τον Μάιο, ασχολήθηκα εντατικά με το θέμα της υγείας μου, άφησα το γράψιμο και ξαναξεκίνησα να γράφω μετά την συνάντηση, την ψυχοεκπαιδευτική που κάναμε στην Αθήνα μέσα Ιουνίου, μετά τα εργαστήρια εκείνα. Όμως, εφόσον έβαλα πρόγραμμα και έβαλα στόχο ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα τελειώσω το γράψιμο, έπρεπε να κουμαντάρω πολλά πράγματα μαζί, να απαντήσω όλα τα email, γιατί και αυτά για μένα είναι έτσι πολύ δύσκολα τα email. Είναι όντως σαν προθεσμίες, νιώθω βάρος στη συνείδησή μου να υπάρχουν email που δεν έχω απαντήσει. 25 Ιουνίου φέτος έβαλα την ανακοίνωση ότι δεν δέχομαι άλλα email, αλλά μέχρι τα μέσα Ιουλίου απάντησα όλα τα email που είχα. Και μετά πήγαμε στη διαχείριση των βίντεο για το κανάλι που έπρεπε να είναι έτοιμα, ξεκινήσαμε και τα εργαστήρια, γενικά είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να βρω αυτό που έχω προγραμματίσει να κάνω και θα το κάνω, είναι να βρω ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα έχω 15 μέρες, στις οποίες δεν θα έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου,
Δεν θα έχω ούτε να ετοιμάσω βίντεο, ούτε να απαντήσω email, ούτε σχόλια, ούτε τίποτα. Και να είμαι αποκλειστικά προσιλωμένη στη συγγραφή. Δεν θα γράφω όλες τις ώρες της μέρας, δεν θα γράφω συνέχεια, αλλά το να γράφεις και να πρέπει να σταματήσεις το γράψιμο, γιατί κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο, γιατί κάποιος σου στέλνει email, γιατί κάποιος κάνει σχόλια, γιατί κάποιος έχει κάποιο είδους συνάντηση μαζί σου, διαδικτυακή ίσως κλπ. Δεν βοηθάει αυτό το γράψιμο, γιατί όντως κάθε φορά που επιστρέφεις στο κείμενο σου ξανά, εγώ κάθε φορά που επιστρέφω στο κείμενο το ξαναδιαβάζω από την αρχή και κάνω και διορθώσεις μέχρι να φτάσω εκεί που ήμουνα και συνεχίζω. Και μάλιστα τώρα έχω και κάποιες σκέψεις. Ήδη το βιβλίο έχει περάσει τα μισά, είναι πάνω από 45.000 λέξεις. Και έχω κάποιες πολύ σοβαρές σκέψεις ότι επιστρέφοντας μπορεί να κάνω ριζικές αλλαγές στον τρόπο που γράφω το βιβλίο. Δηλαδή, κάθε φορά που επιστρέφω, το βλέπω από άλλη ματιά. Δεν ξέρω αν ήταν χρήσιμο αυτό που είπα. Θεωρώ ότι για να μπορέσει κάποιος να γράψει, πρέπει να έχει ψυχική ηρεμία, πρέπει να μην τον πιέζει κάτι άλλο. Δηλαδή, να μην έχει το μυαλό του: πρέπει να μαγειρέψω, πρέπει να πάω από εδώ, πρέπει να πάω από εκεί, πρέπει να κάνω το ένα, πρέπει να κάνω το άλλο. Πρέπει να έχει όλη την ώρα του κόσμου μπροστά του και όταν νιώθει ότι κουράζεται, όταν νιώθει ότι θέλει να κοιμηθεί, να κοιμάται. Εγώ αυτό κάνω. Κοιμάμαι και ώρες παράδοξες. Δηλαδή, ας πούμε, να ξεκινήσω από τις 11 το πρωί να γράφω και η ώρα 1.30 να με πιάσει μια τρομερή νύστα, να πάω να κοιμηθώ 2 ώρες και όταν ξυπνήσω να έχω μέσα στο μυαλό μου όλη την συνέχεια του γραψίματος. Γιατί ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ στο να δουλεύει το υποσυνείδητο πράγματα που έχεις βάλει μέσα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι και ο συνήθις άνθρωπος, ο κλασικός, ο συνηθισμένος. Δηλαδή, αν μου δώσεις 3 εβδομάδες καθαρές, χωρίς τίποτε άλλο, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, σου γράφω ένα βιβλίο. Θέλω 3 εβδομάδες όμως, καθαρές. Δηλαδή τίποτα, τίποτα άλλο να μην κάνω. Και αυτό προσπαθώ να επιτύχω αυτόν τον Αύγουστο. Αυτό το βίντεο το φτιάχνω σήμερα, είναι 5η, 3 Αυγούστου που το βίντεο σκοπό. Δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσω. Ίσως όταν το ανεβάσω να σας έχω και νέα στα... Να σας έχω και νέα για το πώς έχω διαχειριστεί τη συνθήκη και την κατάσταση. Αυτό το σκυλί είναι τρελαμένο. Τρελαμένο είναι αυτό το σκυλί. Θες να πεις, πες την άποψη σου. Πες τι κάνεις όταν γράφει η μάνα σου. Τι κάνεις. Πες τι κάνεις. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το γράψιμο, η συγγραφή και η λογοτεχνία, το να γράφεις λογοτεχνία δηλαδή, πρέπει να είναι κάτι που σου βγαίνει αβίαστα για να το πράξεις. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι υπήρξαν κάποιοι περίοδες στη ζωή μου, στις οποίες προσπαθούσα να βρω κάποιες διεξόδους έκφρασης και κάποιες διεξόδους ώστε να νιώθω καλύτερα, να βρω τρόπο να διαχειρίζομαι το άγχος μου, τη ματέωση μου ή τη στενοχώρια μου ή τους φόβους μου. Και θυμάμαι ότι είχα κάνει διάφορες απόπειρες. Είχα κάνει την απόπειρα να χρησιμοποιήσω τη μουσική σαν μια διέξοδο, όμως επειδή δεν έχω μουσικό ταλέντο, παρόλο που έχω μουσικές σπουδές, είναι πολύ αστείο αυτό, έχω τελειώσει τις σπουδές στο πιάνο, τις αρμονίες, τις θεωρίες και αυτά, όμως δεν έχω μουσικό ταλέντο, οπότε για μένα το να ασχολούμαι με τη μουσική ήταν κάτι που με βασάνιζε, παρά να με ευχαριστεί. Μετά σε κάποια φάση είχα αγοράσει καβαλέτα, είχα αγοράσει... πώς το λένε... Είχα αγοράσει υλικά για ζωγραφική τέλος πάντων και προσπαθούσα να ζωγραφίσω, αλλά δεν το έχω, δεν μου βγαίνε με τίποτα, δεν μου βγαίνε, δεν με ανακούφιζε, δεν με έκανε να νιώθω καλύτερα. Δεν το έχω με τη ζωγραφική, δεν πιάνει το χέρι μου, του παιδιού μου πιάνει πάρα πολύ καλά το χέρι του, μιλάω για την Κυριακή. Εμένα δεν πιάνει το χέρι μου, άρα το σταμάτησα. Σε κάποια άλλη φάση δοκίμασα το χορό. Έχω πάει εγώ σε κέντρα χορού, έχω πληρώσει one-to-one μαθήματα χορού, από όλων των ειδών τους χορούς, τίποτα. Δεν μου βγαίνει, δεν έχω σωστό ρυθμό. Δεν τα καταφέρω να πιάνω τα βήματα. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την κληρονομικότητα, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν μου δόθηκε επαρκής χρόνος για να αναπτυχθεί επαρκώς η παρεγκεφαλίδα μου όταν ήμουνα βρέφος. Επειδή ο πατέρας μου ήταν αθκιαζερός
aka αργόσχολος, όταν εγώ στον πρώτο χρόνο της ζωής μου δεν εργαζόταν, ήταν αδιόριστος θεολόγος τότε και ακόμη δεν είχε γίνει ιερέας. Οπότε καθόταν κάποιο διάστημα στο σπίτι και ασχολιόταν μαζί μου. Ήταν stay at home dad. Και το βρήκε ότι ήταν πολύ καλή ασχολία να μάθουμε το παιδί να μιλάει από 9-10 μηνών, να το μάθουμε να περπατάει από 8 μηνών, 9 μηνών. Οπότε εγώ δεν μπουζούλησα. Κατευθείαν περπάτησα. Και μετά στο πανεπιστήμιο αργότερα. Βλέπετε, το σκυλί είναι σε έξαρση. Το σκυλί είναι σε έξαρση. Και στο πανεπιστήμιο αργότερα, όταν κάναμε στην ιατρική σχολή ένα μάθημα νευροψυχολογίας, κατάλαβα ότι ο λόγος που η παρεγκεφαλίδα, που είναι και ο αρχαίος εγκέφαλος, που η παρεγκεφαλίδα μου δεν λειτουργάει και τόσο καλά, δεν λειτουργεί και τόσο καλά, είναι λόγω του ότι δεν μπουσούλησα, άρα δεν έδωσα αρκετό ικανό διάστημα στον εαυτό μου να αναπτυχθεί η παρεγκεφαλίδα τον καιρό που ήταν να αναπτυχθεί. Άρα το να σπρώξεις ένα παιδί ώστε να αρχίσει να περπατά πιο νωρίς από τότε που είναι έτοιμο να περπατήσει και να μην το αφήσεις να μπουσούλησει, δεν το βοηθάει εγκεφαλικά. Ίσως όμως και να μην το έχω με το χώρο, γιατί και ο αδερφός μου, ο οποίος δεν ήταν πειραματόζωο του πατέρα μας, επειδή όταν τον γέννησε η μάνα μου, όταν τον γέννησαν τον αδερφό μου, τον έτεξε η μάνα μου και τον γέννησε ο πατέρας μου, ήταν και αυτός εργαζόμενος και ο Θεοδόσης πήγαινε σε, ο αδερφός μου πήγαινε σε μια κυρία που το φρόντιζε, δεν είχε κανέναν να τον πιέσει να περπατήσει πριν από την ώρα του, και ούτε και αυτός είναι και κανένας χορευτής. Ενώ το παιδί μου Κυριακή είναι πάρα πολύ καλή στο χορό. Ενώ το παιδί μου ο Λάζαρος όχι. Επίσης με το τραγούδι δεν το έχω, δεν το έχετε δει σε κάποια lives, αλλά με το γράψιμο πάντοτε το είχα. Και με το storytelling και με το να μιλάω και να λέω ιστορίες. Και να είμαι καλή στις διηγήσεις. Μπορώ να διηγηθώ μια ιστορία με ενδιαφέρον. Οπότε αυτά τα πράγματα στα οποία είμαι όντως καλή, το να μιλάω και το να γράφω, αυτά κάνω. Αυτά έχω ως χόμπι και αυτά έβαλα ως στόχο και δόξα τω Θεώ τα κατάφερα να τα κάνω και επάγγελμα ή λειτουργήμα. Άρα κάποιος που ακούει αυτό το βίντεο, όχι να σκεφτεί ότι επειδή η Θέκλα μέσα από το γράψιμο εκφράζεται και εκτονώνεται και νιώθει καλύτερα, και εγώ να το ξεκινήσω. Όχι, εσύ να ασχοληθείς με εκείνο που εσένα σε εκφράζει. Που εσύ είσαι καλός σε αυτό. Τώρα, αν στη δουλειά σου είσαι αναγκασμένος να γράφεις αναφορές κλπ. Κλπ. Τότε είσαι αναγκασμένος να το κάνεις και πρέπει να βρεις τρόπο. Καλή δύναμη.